δόξα σε ο Θεός, εγώ δόξα σε βασιλεύω, είναι η πράγμα του πλέον της αληθείας. Πάντα έχω παρόν και τα πάντα πληρώνω, θα σε βάσω με αδερφόν και ζωή σου, εγώ σε θέλεις και όσο μου και καθάρισον εμάς από πάσης και λίδος και σώσον με αυτή τα ψυχά σου. Εφτάσαμε και σε αυτή την εβδομάδα και η πρόθεση μας είναι να συνεχίσουμε τον σκοπό μας ατενίζοντας συνεχώς εις τον θρίαμβο της επιτυχίας που η Θεία Χάρις οπωσδήποτε θα μας δώσει αν είμαστε προσεκτικοί. Τώρα εκεί που ασχολούμουν και ως επιτοπλίστων στον πνευματικό δρόμο είδα ένα κατάλληλο εδάφιο του Παύλου που είναι πολύ αρμόδιο για αυτόν τον στόχο και ξεκινούμε από εδώ. Ήγαρε αυτούς διεκρίνομεν ούκανε κρινόμεθα. Κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Για σκεφτείτε τώρα το βάθος των νοημάτων. Όποιος πιάσει αυτό το βάθος τότε θα εκλείψει από αυτόν το κατηραμένο γιατί, το κλειδί του διαβόλου που ανοίγει και ερημώνει τα πάντα, όπως τόσες φορές ερμηνεύσαμε. Ειδικά για τον μοναχό το γιατί είναι βλασφημία. Ασφαλώς. Διότι ουχή το Θεό μέλη περί ημών, ουχή το ανθρώπου ιόδος αυτού, αλλά εάν και τρίχες της κεφαλής ημών πάσε η ρυθμιμένα ισχύ, τότε πού κατεβαίνουμε στο επίπεδο να προβάλλουμε και με πείσμα ακόμα το γιατί. Γιατί να γίνει αυτό, γιατί να μου το πει, γιατί να το κάνει ή γιατί να μην το κάνει. Και από εκεί ξεκινάει η διαίρεση. Γίνεστε ουν τέλειοι, ότι ο πατήρ ημών τέλειος εσύ. Και ακόμα το θέμα του αγιασμού που είναι προστακτικά. Γίνεστε Άγιοι, λέει, ότι ο Άγιος είμαι. Μα ποια είναι η προσδοκία μας, πατέρες. Πόσες φορές δεν έχουμε μιλήσει στο θέμα αυτό. Αλλά επειδή είναι το κέντρο, δεν μαρινόμεθα να επαναλαμβάνουμε. Εδώ δεν ήρθαμε για κανένα άλλο σκοπό. Μα δεν ήρθαμε εμείς. Αυτός μας έχει φέρει. Ουχή του ανθρώπου η οδός αυτού. Εάν ουδής έρχεται, ημί ο πατήρ ο πέψας με ελκύσει αυτόν. Άρα ελκύστη μεν εδώ, για αυτόν τον σκοπό. Μας απάλλαξε από όλες τις εντολές, ειδικά των καθηκόντων μας προς τους κηδεμόνας, προς τους γονείς και ξέρω εγώ. Και μας έδωσε και την απειλή, ότι δεν δικαιούμεθα να θυμηθούμε πατέρα και μητέρα και αδελφό και τίποτε απολύτως, αλλά να είμεθα έτοιμοι εις την αυτοθυσία μέχρι και αυτής ακόμα της ψυχής, δηλαδή του ολοκληρωμένου μας θελήματος. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα του δουλειά, ξέρετε ποιος είναι. Είναι ακριβώς τούτος, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε να γίνουμε Άγιοι. Γιατί το θέμα της ειδικής μας σωτηρίας ημών των μοναχών δεν είναι η μεταφορά μας από έναν δυστυχή τόπο σε έναν ευδαιμονέστερον. Είναι καθ' αυτό τούτη η θέωση. Να γίνομαι κληρονόμοι του Πατρός και συγκληρονόμοι του Υιού αυτού. Και επομένως για να γίνει αυτό, όμοιο το ομοίο συναγελάζει.
Πώς είναι δυνατόν? Δικαίως απαιτεί λοιπόν ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι, ότι λέει εγώ που θα ενωθώ μαζί σας, εγώ είμαι Άγιος και η πηγή παντός αγιασμού. Από εδώ είναι λοιπόν. Τώρα η πρακτική μορφή. Μη βαραίνεστε. Το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές, αλλά είναι βάσης όμως, δεν γίνεται αλλιώς. Διότι συνεχώς εμείς εδώ, κάθε μέρα ελέγχουμε και παρατηρούμε τον δείχτη των φαινομένων, μέχρι πού ανέβηκε. Εδώ παραμένουμε με συνεχή προσδοκία, αδιαλείπτου μνήμης και έννοιας και προσπαθίας, να φτάσουμε να πάρουμε το δίπλωμα μας, το πτυχίο μας, να αισθανθούμε πέρα για πέρα ότι όντως έγινε το έλεος του Θεού μαζί μας, εγίναμε όπως σου καθαρή την καρδία και έτσι όχι μόνο θα δούμε το κέντρο της παναγάπης μας, αλλά και θα το κατακτήσουμε. Επομένως λοιπόν, άρα το κέντρο της καθηκοντολογίας είναι μόνο εδώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είμαι θα δω πεταμένη. Δεν είχαμε που να πάμε και βρεθήκαμε εδώ για να τι. Η μεγαλύτερη τρέλα είναι αυτή. Αν σκεφτεί κανείς ότι εμείς, τουλάχιστον εσείς που το είπα τόσες φορές, δεν περί αυτό λόγο, όλοι σας κοινωνικά είστε αποκατευθυμένοι και πετάξετε τα πτυχία σας και την προσωπικότητά σας, γιατί επίσθετε ότι ακούσατε τις φωνής Κυρίου του Θεού και βγήκατε ακριβώς να τον ακολουθήσετε για να μας δώσει το βραβείο. Λοιπόν, η πρακτική μορφή είναι τούτη. Εάν δεν γίνουμε καθαρή την καρδία, αποτύχαμε. Δεν πήραμε το δίπλωμα. Χάσαμε τα χρόνια μας. Λοιπόν, η κάθαρση της καρδίας τι σημαίνει? Όταν λέμε κάθαρση, άρα υπάρχει ακαθαρσία. Τώρα ποια είναι η ακαθαρσία? Το σύστημα του παλαιού ανθρώπου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο νόμος της διαστροφής. Λοιπόν, αυτά να μην περνούν απαρατήρητα. Όταν βλέπετε μέσα σας να κινείται κάτι που είναι, ανήκει στον νόμο της διαστροφής, μην ειρενεύετε. Αυτό είναι όπως είσαι στους ασθενείς ή βλέπετε στα θεραπευτήρια, στα ιατρία. Όταν δουν σε ένα οργανισμό ότι υπάρχουν μόρια ανιάτου ασθενείας και θανατηφόρου, ανησυχούν. Πρέπει αυτά να τα εμποδίσουν. Γιατί ο θάνατος είναι βέβαιος και θετικός. Έτσι είναι. Γι' αυτό καθόμαστε εδώ. Γι' αυτό και μας απάλλαξε η πρόνοια του από την κοινωνική μέρημνα, από το βραχνάν αυτόν που μας δένει τα πόδια και τα χέρια. Και όντες εντελώς αμέρημνοι εδώ, δεν δικαιούμεθα να αποτύχουμε. Γιατί κοιτάξτε. Εάν είμαστε στον κόσμο, είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του κοινωνικού προγράμματος να έχουμε έννοιες πολλές και επιχειρήσεις και μέρημνες και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπεις μας απάλλαξε ο Κύριος μας και κατά ένα ιδιαίτερο, αλλά να τον πω ακόμα προκλητικό τρόπο, η κυρία Θεοτόκος στέκεται από πάνω μας σαν γλώσσα και μας μεριμνά και σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, σε αυτόν τον κυκαιώνα της συγχύσεως των πάντων, η πρόνοια της η μητρική είναι από πάνω μας και την βλέπουμε αισθητά. Γιατί επιμένει σαν μητέρα να μην χάσουμε τον σκοπό της μεγάλης ευλογίας που μας προώρησε ο Θεός. Λοιπόν, η προσοχή μας είναι τούτη. Το θέμα που απασχολεί εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος είναι απλό, το είπαμε τόσες φορές. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτε. Ένα κομμάτι ψωμί, ένα πιάτο φαΐ, ένα πατσαβούρι να τυλιξούμε μέσα και μια μικρή στέγη να πούμε από κάτω. Ήδη υπάρχουν. Σε τέτοιο σημείο που ούτε το πιάτο που τρώμε δεν το πλένουμε. Η οργάνωση του κοινού μας βίου είναι τέτοια. Ποιος τώρα εδώ δικαιούται να αποτύχει? Γιατί αποτυχάνει? Επειδή ξεχνάει το σκοπό που είναι εδώ. Κάθε μέρα δεν είπαμε ότι όπως στην μαθηματική ή στην τεχνολογία και στον κοινωνισμό ακόμα κινούνται βάσει προγράμματος και έτσι πετυχάνουν. Άμα δεν υπάρχει πρόγραμμα, είναι άστοχος εκείνης. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε πρόγραμμα? Έχουμε, ασφαλώς και πρέπει να έχουμε. Εδώ ήρθαμε όχι εμείς, μας έφερε το Πνεύμα του Άγιο. Ουδείς δυνατέ υπήν Κύριον Ιησούν με Πνεύμα τη Αγίου. Μας έδωσε την δύναμη. Κοιτάξτε, σας το είπα κι άλλοτε. Ερευνάτε να δείτε, αυτά που κρατούμε είναι πιο πολλά από εκείνα που περιμένουμε.
Τι περιμένουμε? Να μας βοηθήσει να νικήσουμε την αργολογία, την λαστροφαγία, το γονγκισμό και ούτω καθεξής. Αμφιβάλλεται λοιπόν ότι μαζί μας είναι το Πνεύμα του Άγιον και μας έδωσε τον θρίαμβο της μεγίστης επιτυχίας και αρνηθήκαμε τον κόσμο με τόση ευκολία και καθόμαστε εξόριστοι εδώ και αισθανόμεθα χαράν μες στην εξορία και ακόμα συνεχώς νοιαζόμαστε, στενάζομε και λέμε μήπως κοιμήθηκα πολύ, μήπως έφαγα πολύ, μήπως ξεκουράστηκα πολύ. Ποιος τα κάνει τούτα? Πραγματικά κοιμόμαστε. Αυτά τα κάνει η χάρη του Άγιου Πνεύματος που είναι μέσα μας. Λοιπόν αμφιβάλλεται τώρα αυτή η χάρη που κατοικεί μέσα μας σε πλήρωμα ολότητος, ότι δεν θα μας βοηθήσει και τούτα τα ουτιδενά, τα γελία, να τα αρνηθούμε για την αγάπη, εκείνο που πρώτος εμάς αγάπησε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η δική μας σκέψη να είναι στη βάση της. Συνεχώς να μην ξεχνάμε γιατί είμαι εδώ. Και όταν ξέρουμε γιατί είμαι εδώ, τότε ενεργούμε ανάλογα με την θέση και τον πρόγραμμά μας. Γιατί εκείνος που το ξέρει δεν αδιαφορεί. Κοιτάει τον εαυτό του. Έχει τον νου του καθημέρα και παρακολουθεί. Εγώ παρακολουθούσα να πούμε όταν σαν χαρακτήρας από το ξεκίνημα μου επερίσσευε μέσα μου περισσότερο ο θυμός. Άλλος δε επερίσσευε μέσα μου περισσότερο η αμέλεια. Άλλος δε μέσα μου επερίσσευε περισσότερο ο εγωισμός. Και το πείσμα και ούτω καθεξής. Λοιπόν τώρα, το στόχο είναι εκεί. Ο καθένας που βλέπει σαν στον καθρέφτη, μες στον καθρέφτη βλέπει τη μορφή του και βλέπει πάνω του χαράγματα, πληγές, σπηριά και αρχίζει την αποθεραπεία. Λοιπόν, κάθε μέρα θα εξετάζει από την προσπάθεια μου αυτή που κάνω και την μικρή μου προσευχή και την μετοχή μου στα μυστήρια και την λίγη μου υποταγή. Βλέπω, άραγε η χάρις με βοήθησε. Άραγε κέρδισα τίποτε. Και θα το καταλάβω εάν βλέπω ότι αυτά τα πάθη που τα είχα συγγενή μαζί μου άρχισαν να πέφτουν. Και μεγαλύτερη ευχαίρεια τώρα αντιστέκομαι στο πείσμα. Αντιστέκομαι να πούμε σε εκείνο που με υποβίβασε, που με πρόσβαλε και ανέχομαι. Από εδώ καταλαβαίνω ότι όντως πάω καλά. Αυτός ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος κρατάει τον προγραμματισμό του. Ξέρει γιατί είναι εδώ. Μα δεν ξέρουμε εμείς, αλίμονο τότε. Τι άλλο έχουμε εδώ να κάνουμε, παιδιά? Για εδώ τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Για σκέφτεστε το να δούμε. Έχουμε ένα άλλη αποστολή. Εκτός που αλίμονο στον κύβο τρελή. Όχι στο τετραγωνό. Έχοντες μέσα μας πληροφορία ότι είναι μαζί μας ο Θεός, ή ο Θεός με θυμόν τότε της καθημών, ή Θεός ο δικαιών της ο κατακρίνων. Δεν είναι η χάρη του Θεού που μας έδωσε την δύναμη να κάνουμε αυτά που κάνουμε τώρα, που κρατούμε? Γιατί δεν τα κάνουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι αδελφοί μας, οι συγγενείς μας? Υπάρχουν και καλύτεροι από μας χαρακτήρες, αλλά αυτό το πράγμα να το διανοηθούν δεν μπορούν. Γιατί δεν τους το έχει δώσει ο Θεός και εμάς το έδωσε. Με αυτός που το έδωσε είναι ο Θεός, ο αψευδής, ο αμετάβλητος, ο αιώνιος, ο πανάγαθος, ο παντοκράτο. Αυτός είναι. Επομένως δεν έχουμε μέσα μας αμφιβολία ούτε ποσός. Αυτός που είναι μέσα μας τώρα και λειτουργεί μαζί μας, αυτός θα παραμείνει, διότι δεν κάνει λάθη ο Θεός, αμεταμέλητα τα χαρίσματά του. Αλλά επί των σκοπών του προκειμένου. Λοιπόν, συνεχώς ο καθένας από εμάς να ξέρει γιατί κάθεται εδώ και να ξέρει τις ενέργειες του που κάνει κάθε μέρα να τις ελέγχει, να μην γίνονται άστοχα και άσκοπα. Όταν κάνετε έτσι, υπάρχουν μέσα στη μέση μας, στη ζωή μας, υπάρχουν οι αλλοιώσεις. Σας είπα και την άλλη φορά. Επειδή υπάρχουν οι αλλοιώσεις και αυτά είναι συμπτώματα μεταπτωτικά, τα οποία αυτά μεταχειρίζεται ο εχθρός μας, ο αντίπαλος, ο παιμί, και μέσω αυτό μας κάνει κρούσεις. Το ξέρουμε όμως και δεν τρομάζουμε. Αλλά πολλάκις ακόμα και η ίδια η χάρις, η μητάρις που είναι εντός μας, και αυτή η ίδια πολλές φορές παιδαγωγή. Και ενώ λέει κανείς, μα αφού εγώ παρακαλώ κάθε μέρα
και οικετεύω γι' αυτό το ουτουδενό πράγμα. Γιατί δεν το παίρνει ο Θεός? Γιατί δεν βλέπω την βοήθεια? Ναι, πολλές φορές παρακαλούμε, είναι γεγονός, για διάφορα πάθη που τα έχουμε επισημάνει περισσότερο από τα άλλα, και παρακαλούμε και βλέπουμε ότι παραμένουν αυθαδώς και δεν υποχωρούν. Αυτό πρέπει να ξέρετε ότι είναι η βάση της τεχνοτροπίας, ότι είναι η φύση των πραγμάτων έτσι. Δεν θα το πάρει η μητέρα χάρης εάν δεν αποκτήσουμε χαρακτήρα ικανού χειρισμού. Και σας λέω ένα απλό παράδειγμα σαν αντίκρισμα των γεγονότων αυτών, για να καταλαβαίνετε μόνο μιας περί τίνος πρόκειται. Εδώ βρίσκουμε τον τελειότερο χαρακτήρα που υπήρξε στη ζωή μας, στον οποίο έδωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος όλο το πλήρωμα του αγιασμού σαν κανένα άλλο, και παρόλο που βρίσκονταν σε αυτή την μοίρα του υψίστου αγιασμού, δεν τον εμπιστευόταν ακόμα η πρόνοια. Υπήρχε κίνδυνος σε αυτόν ακόμα και τον πέδευε η να μη επαρθεί. Το θυμάστε. Τρεις παρεκάλεσα τον Κύριο, λέει, ή να έρθει επ' εμού και ήρει και μη αρκήσει η χάρη μου. Μην το ξαναπείς. Η γαρδύναμής μου εν ασθενία ατελειούται. Το μετράτε αυτό? Εάν λοιπόν αυτό εν δόγμα και κανόνας της πρακτικής, ποιος είναι εκείνος που συνεχώς προβάλλει το γιατί και το εάν και το μήπως? Βλέπετε λοιπόν. Γι' αυτό είστε σαν αλλοιώσεις, να μην τρομάζετε. Οι αλλοιώσεις έχουν δικαίωμα να μας πολεμούν. Είναι φυσικά συμπτώματα που πάθαμε μετά την πτώση και τα σέρνουμε μαζί μας. Είναι αρρώστιες αυτές. Όμως εμείς, κοίταξε ο Κύριος μας σαν πανάγαθος πατέρας μόνο, όχι κριτής, αφήνει αυτά τα οποία είναι δικά μας λάθη και τα κάνει συνάλλαγμα. Και ενώ είμαι υπεύθυνοι και υπέτειοι της αθλειότητός μας, διότι ακουσίως αποδράσαμε και βρεθήκαμε στην κελάδα του καθόνος. Τώρα, αφού εκουσίως εμείς αποδράσαμε και βρεθήκαμε μέσα στο νοσοκομείο τούτον στην κοιλάδα του κλαθμένος, επειδή εμείς τα προκαλέσαμε εξ ιδιότητός μας, η Παναγαθότης του συγκαταβαίνει και μας λέει, εάν αυτά που φυσικά φαινόμενα ο κανόνας σας τα κάνετε υπομονή, εγώ θα τα κάνω συνάλλαγμα. Τι πράγμα είναι τούτο? Να ακόμα μια απόδειξη της πατρικής και δαιμονίας του Χριστού μας, ότι είναι μόνο ο πατέρας μας. Ενώ φταίμε εμείς και ψυχή αμαρτάνουσα, λέει, αυτή αποθανείται. Έτσι. Και εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας, Θεός σου κυσελεύσεται. Λοιπόν, άρα, βάσει τούτου του κανόνος, υποφέρομαι όλες τις περιπέτειες, τις λήψεις και τους πειρασμούς και τα σκοντάματα. Φταίμε εμείς. Αυτή την ώρα που εκτίωμε την ποινή μας, εάν δεν γονκίσουμε εις την ώρα που κρούει ο πειρασμός να δοκιμάσει την καρτερία μας, και κάναμε υπομονή και πούμε δόξα σοι ο Θεός ή το όνομα Κύριου ευλογημένο, κάτι έφτεξα. Αυτό αμέσως γίνεται συνάλλαγμα, γίνεται καρπός μισθοδοσίας. Πού να τα πούμε αυτά? Ποιος θα τα καταλάβει? Και τα κάνει η πατρική στοργή του Χριστού μας, που είναι αληθινός μας πατέρας. Ενώ είμαστε υπεύθυνοι για την αθλειότητα μας, εμείς ήδη φταίξαμε και εκτίωμε την ποινή μας. Κάνουμε τώρα υπομονή. Δεν λένε οι πατέρες, πειρασμού καταλαβώντος μη αιτιώ τον Διού. Γιατί ο άνθρωπος έφταξε και επομένως η πρόνοια του Θεού επιτρέπει την εξόφληση. Επειδή κάθε τι που γίνεται ως παράβασης και οργανώθηκε μέσω των παραβάσεων το σώμα του θανάτου ο παλαιός άνθρωπος, κατεσκευάστην δυστυχώς με την λάσπη της φιλιδονίας. Κάθε παράβασης και παρακοή έχει μέσα της αντίκρισμα μια φιλιδονία την οποία εγευθήκαμε εμείς όταν κάναμε την παράβαση. Τώρα λέμε στον Θεό περιεκτικά, ήμαρτος η χώρα μας. Το ήμαρτο ή η χώρα μας που το λέμε εμείς, αυτό ανήκει στον ψυχικό μας κόσμο. Διότι ταπεινώσαμε την καρδιά μας, την ταπεινώσαμε, και χαράξαμε στον εαυτό μας υπευθυνότητα και κατεβήκαμε στο επίπεδο της αισθήσεως, της ενοχής, και είπαμε συγγνώμη, φταίξαμε. Αμέσως το έδειξε. Από μέρους του ψυχικού μας κόσμου έγινε ικανοποίηση, διόρθωση.
Από μέρους όμως του σωματικού κόσμου. Ο σωματικός κόσμος επήρε την ειδονή τότε που έκανε την παράβαση. Επειδή όμως δεν έχουμε φιλοπονία αντάξια που να εξοφλήσουμε αυτό που έγινε εις τον καιρόν εκείνο, στέλνει ο Θεός πειρασμούς και θλιβερά και αντίξωα. Εισάξια με τις προλαβούσες και στιβαστήσες φιλιδονίες της αμαρτίας και έτσι γίνεται η παντελής εξόφληση. Διότι αν δεν γίνουν τούτον, αν δεν ο Θεός κάνει τους ακούσιους αυτούς πειρασμούς και τις θλίψεις να εξοφλήσουμε, στην ώρα του θανάτου θα βρεθούν αυτά. Διότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι απέραντη. Όπως είναι η αγάπη του, όπως είναι η σοφία του, όπως είναι η δύναμη του, έτσι είναι και η δικαιοσύνη του. Και επομένως θα βρεθούν στιβιασμένες αυτές οι φιλιδονίες εκεί και θα χάσουμε τη σωτηρία μας. Γι' αυτό στέλνει ακουσίους θλίψεις και πειρασμούς και μέσω αυτών γίνεται η εξόφληση. Βλέπετε πόση δικαιοσύνη υπάρχει. Είδατε πάλι το πατερικό που λέει «Πονηρείς λόγης ενηχηθείς, μη αιτιότων διού, πονηράς γαρακοής, πονηρός και ο αποκρισάριος». Άκου το δόγμα του πνευματικού νόμου. «Με την προλαβούσαν σου αμέλεια», λέει, «κατέστησες τον εαυτό σου υπεύθυνον και επέτρεψε ο Θεός να ακούσεις λόγια να λυπηθείς». Γιατί αν δεν ήσουν υπεύθυνος, ο φύλακας άγγελος που κάθεται δίπλα θα του έκλεινε το στόμα αυτού να μην τα πει μέχρι να περάσεις. Αλλά έπρεπε να τα ακούσεις. Γιατί κατέρτισες τον εαυτό σου υπεύθυνον τέτοιας μορφής παιδείας. Βλέπετε λοιπόν τη δικαιοσύνη του Θεού πως απόλυτα εφαρμόζεται. Πού υπάρχει λοιπόν το κατηραμένο γιατί που το προβάλλετε και διασπάτε τη μεταξύ σας ενότητα. Λοιπόν, προσέχετε πατέρες, γιατί εδώ δεν παίζουμε εμείς. Εδώ, ξέρετε, όπως και τόσες φορές σας εμήνευσα, η εκλογή του μοναχού είναι το υψηλότερο αξίωμα που χαρίζει η Παναγία Τριάς στα λογικά όντα. Αμφιβάλλετε. Δεν βλέπετε ότι η συνεχιστέ της αποστολικής παράδοσης είναι αυτή. Δεν βλέπετε ότι τις αυτούς έδωσαν ο Θεός το πλήρωμα της υιοθεσίας. Δεν βλέπετε οι πατέρες μας πως αποκαλούσαν τον Χριστό αδελφόν τους. Έφταναν στο πλήρωμα της Παναγάπης του και γίνονταν απόλυτα μέτοχοι των Ευαγγελιών του. Αυτό είναι. Και στην Παγγελεσία δεν αναφέρει στην Αποκάλυψη ότι οι Παρθένοι, οι μοναχοί είναι αυτοί που θα είναι συνεχώς στην Αγία Τριάδα. Άρα λοιπόν, όλα τούτα τα είπαμε, μην βαρέστε που τα ακούετε συχνά. Είναι για να ξυπνήσει μέσα σας η αίσθηση και ο φόβος, ούτως ώστε να μην άσκοπα περνάει ο καιρός. Δεν είμαστε πεταμένοι εδώ, ούτε αξιόριστοι. Εκουσίως ξεκινήσαμε και αρνηθήκαμε με θρίαμβο και με παρησία των κόσμων και τα πάντα και την προσωπικότητα μας. Και ήρθαμε εδώ για το αγαπήσαντος ημάς. Και προσπαθούμε με τις φτωχές μας δυνάμεις, κρατούμενοι από αυτόν, να εφαρμόσουμε το θέλημά του, για να ακούσουμε κι εμείς σε εκείνη την ημέρα «Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, ήσερθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Αμήν. Ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.